ξεκινάμε με εκλεκτό καλεσμένο και θα υποδεχτώ στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Μάντζο, κοινωνικό ανθρωπολόγο και υπεύθυνο του τμήματος έρευνας εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα και έτσι ξέκλεψα λίγο από το χρόνο σου, γιατί κάνετε πολύ σημαντικό έργο εκεί στο ΚΕΘΕΑ και έχετε και μία βιβλιοπαρουσίαση εν όψη στις 18:30 σήμερα στα Παλιά Σφαγεία με τίτλο «Σχολείο και χρήσεις ναρκωτικών» του Παναγιώτη Κουτρουβίδη, το βιβλίο που θα παρουσιαστεί. Είναι από τις εκδόσεις Φίλντιστη. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, να μας πεις 2-3 πράγματα για τη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Ναι, το βιβλίο που θα παρουσιαστεί σήμερα, αυτό που ανέφερε στο «Σχολείο και χρήσεις ναρκωτικών», αποτελεί την έκδοση σε βιβλίο της διδακτορικής διατριβής του Παναγιώτη Κουτρουβίδη, που μάλιστα έγινε και εδώ στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ο Παναγιώτης Κουτρουβίδης είναι στέλεχος του ΚΕΘΕΑ, στέλεχος στον τομέα εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ εδώ και πολλά χρόνια και έχει παρακολουθήσει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο ΚΕΘΕΑ και τη σημασία της εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΑ. Και το συγκεκριμένο βιβλίο αποτυπώνει την έρευνά του, η οποία αφορά περίπου μια δεκαετία, από το 1993 μέχρι το 2003, και αφορά ένα πληθυσμό ανθρώπων, μελών του ΚΕΘΕΑ, και όταν λέμε μελών εννοούμε ανθρώπους που είναι στη διαδικασία της απεξάρτησης, καθώς και μέλη των οικογενειών τους που επίσης υποστηρίζονται από το ΚΕΘΕΑ, τους οποίους, μέσα από τους οποίους προσπάθησε να δει την διαδικασία και τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, πώς αυτό σχετίζεται ή δεν σχετίζεται και σε ποιο βαθμό με τη χρήση ναρκωτικών και πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς επηρέασαν σε αυτό και το σχολικό περιβάλλον και το οικογενειακό περιβάλλον και τελικά πώς αυτοί οι άνθρωποι, όντας σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, ξαναπιάνουν το νήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσπαθούν, αναδιοργανώντας τη ζωή τους συνολικά, να ενταχθούν ξανά και σε αυτό το κομμάτι, προσπαθώντας τελικά να φτάσουν σε μια, να μετατρέψουν το αρνητικό σε θετικό. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση. Θα υποθούν πολλά πράγματα. Έχουμε όμως μια εικόνα, θα μπορούσες να μας δώσεις μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με το θέμα αυτό των ναρκωτικών. Αναφέρεις στο σχολείο ή συνολικά? Ας το ξεκινήσουμε με το σχολείο, αφού αναφέρεται εκεί το βιβλίο, και συνολικά, αν έχουμε κάτι. Στο σχολείο έχουμε κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και λίγο πολύ δείχνουν πως ο σχολικός πληθυσμός στην Ελλάδα έχει έρθει σε επαφή με παράνομες ουσίες, με ναρκωτικά, σε ποσοστό λίγο μικρότερο από ότι είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Και σε ηλικίες λίγο μεγαλύτερες από ό,τι είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτή είναι η θετική, να το πω έτσι, πλευρά του νομίσματος. Η αρνητική πλευρά, που μπορώ να την καταθέσω ως υπεύθυνος του τομέα έρευνας και εδώ, αλλά και συνολικά από την έρευνα του ΚΕΘΕΑ, τα στοιχεία των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς είναι σαφέστατα ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν τη χρήση όντας στο σχολείο, δηλαδή στα 15 με τα 16. Και στην πορεία ένα περίπου 30% αυτών εγκαταλείπουν και το σχολείο. Συνεπώς, μπορεί να μην υπάρχει, και αυτό φαίνεται και στη δουλειά που έχει κάνει ο Παναγιώτης, ότι μπορεί να μην υπάρχει μια ευθεία σχέση των δύο, αλλά από ό,τι φαίνεται, ενώ της χρήσης και της σχολικής αποτυχίας, όπως λέγεται, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι φαινόμενα τα οποία είναι ελεοτροφοδοτούμενα. Σαφέστατα θα υπάρχει μια συσχέτιση. Παρ' όλα αυτά, στο ΚΕΘΕΑ Ήπειρου γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, εγώ θα πω, πολλές δράσεις. Έρχεται κόσμο, ζητάει την βοήθεια του ΚΕΘΕΑ, ή είμαστε ακόμα αυτό λίγο στο ταμπού, στο ότι δεν θέλουν να μιλάνε? Το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος λειτουργεί στα Γιάννα αρχικά και στη συνέχεια σε όλη την περιφέρεια της Ήπειρου, έχοντας συμβουλευτικά κέντρα και στην Άρτα και στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε δει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια είναι αυξανόμενος όλα αυτά τα 10 χρόνια. Λειτουργεί από το 2007. Σωστά.
Κλείνουμε και τα 10 χρόνια φέτος και όλα αυτά τα 10 χρόνια ο αριθμός των ανθρώπων είναι αυξανόμενος. Mm-hmm. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι εδώ και υπάρχει. Το ΚΕΘΕ έρχεται στα Γιάννενα μετά από πρόσκληση της τοπικών φορέων, κυρίως της τότε νομαρχίας, μετέπειτα περιφέρειας. Αυτό που και προφανώς ήρθε να καλύψει ένα κενό που δεν υπήρχε mm-hmm. στην περιοχή, αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι και εξαιτίας, εδώ πρέπει να μπει και το κομμάτι της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης την οποία αντιμετωπίζουμε, οι αριθμοί οι οποίοι των ανθρώπων που προσεγγίζουν το ΚΕΘΕΑ είναι αυξανόμενοι. Αυτό που ανέφερες πριν σαφώς και υπάρχει, και το ταμπού υπάρχει και η δυσκολία υπάρχει, αλλά ένα από τα πράγματα, ειδικά για τους ανθρώπους που καλούνται να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη χρήση, είναι ακριβώς να ξεπεράσουν αυτό, να ξεπεράσουν το ταμπού. Mm-hmm. Να μπορούν να μιλήσουν για το πρόβλημα ανοιχτά, να το θέσουν οι ίδιοι στο τραπέζι και από εκεί και πέρα να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ανέφερες και εσύ τα 10 χρόνια και ΚΕΘΕΑ Ήπειρος που συμπληρώνονται φέτος. Έχουν γίνει αρκετές δράσεις ήδη. Είχαμε το τουρνά ποδοσφαίρου, είχαμε μια έκθεση φωτογραφίες. Όλα είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε και κάτι το οποίο έρχεται, είναι στο πρόγραμμα να γίνει. Μιλάω για το κοιτώντας κατάματα. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα και για αυτή την δράση. Ναι, καταρχήν να πω ότι μέχρι τώρα αυτά που οι δράσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει ήταν καταρχήν μια παρουσίαση της έκθεσης που έχει κάνει το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξης, μια έκθεση φωτογραφίας που αφορούσε το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξης, είναι ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ που υπάρχει στην Αθήνα και το οποίο προσφέρει υποστήριξη σε ανθρώπους που είναι στο δρόμο. Οπότε οι φωτογραφίες αυτές αποτύπωναν ακριβώς την εικόνα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα και πραγματικά πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή και έχουν μια εικόνα πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο στριμωγμένη, θα το έλεγα, από αυτή που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Και αυτό αποτυπωνόταν και στην έκθεση της φωτογραφίας. Στη συνέχεια κάναμε ένα γλέντι για μας, δηλαδή ένα υπηρώτικο γλέντι το οποίο ήταν για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ και έγινε στο πρώτο μας σπίτι εδώ στα Γιάννενα, στο Κεπαβί. Στη συνέχεια ακολούθησε το τουρνουά ποδοσφαίρου στο οποίο αναφέρθηκες με συμμετοχή και μιας ομάδας ακόμη από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη από την Κρήτη. Mm-hmm. Και αυτό που ακολουθεί και αυτό που ανέφερες είναι μια συλλογή ταινιών, μικρά φιλμάκια τα οποία είναι ντοκιμαντέρ και κάποιες ταινίες μυθοπλασίας. Αυτό θα γίνει σε δύο μέρες, 25 και 26 Οκτωβρίου, στα Παλιά Σφαγεία και πάλι. Mm-hmm. Όπου ο τίτλος είναι «Κοιτώντας κατάματα, ταινίες από και για το ΚΕΘΕΑ». Και θα είναι ταινίες οι οποίες έχουν γυριστεί με θέμα το ΚΕΘΕΑ, τις κοινότητες, τις δράσεις των κοινοτήτων από ανθρώπους που έχουν έρθει έξω, εκτός του συστήματος, αλλά και από ταινίες που έχουν γυριστεί από τα ίδια τα μέλη του ΚΕΘΕΑ mm-hmm. και που βλέπουν πολλά πράγματα. Παράδειγμα, μια ταινία που γυρίστηκε πέρυσι από το ΚΕΘΕΑ Mosaic στην Αθήνα, που εντάσσει μέσα και το προσφυγικό. Η οποία προβλήθηκε μάλιστα και στην στέγη γραμμάτων και τεχνών στην Αθήνα σε μια περσινή εκδήλωση. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το οπτικό κομμάτι είναι σε θέση να κινητοποιήσει πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα τα οποία οδηγούν σε μια καλύτερη κατανόηση, πραγματικά καλύτερη κατανόηση του τι σημαίνει χρήση και τι σημαίνει απεξάρτηση επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι δράσεις και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και εκείνη όταν έρθει, είπαμε 25-26 Οκτωβρίου στα Παλιά Σφαγεία. Ναι. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω, είπαμε είναι 10 χρόνια το ΚΕΘΕΑ στην Ήπειρο και κάνει όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν όμως ακόμα δυσκολίες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ποια είναι αυτά, έτσι. Δυσκολίες υπάρχουν σαφώς. Πάντα, αν δεν υπήρχαν δυσκολίες, νομίζω δεν θα είχαμε την ευκαιρία να εξελιχθούμε. Και χωρίς εξέλιξη, μάλλον δεν υπάρχει και ζωή. Οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν και με τους χώρους, το κτηριακό, έχουν να κάνουν και με τη στελέχωση, όπου για πολλά χρόνια υπήρξε καθυλωμένη, παρά την αύξηση των εξυπηρετούμενων, υπήρξε καθυλωμένη σε πολύ χαμηλούς αριθμούς. Σκεφτείτε ότι
άλλα παλιότερα προγράμματα είναι, που ήταν λογικό να είναι πολύ καλύτερα στελεχωμένα, εξυπηρετούν τον ίδιο αριθμό ανθρώπων με αυτόν που εξυπηρετούσαμε εμείς. Αυτό μας δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και πραγματικά οι συνάδελφοι σε καθημερινή βάση ξεπερνούν τον εαυτό τους ακριβώς για να μην υπάρξει έκπτωση στην ποιότητα της δουλειάς. Αυτό έχει μετριαστεί κάπως, γιατί γίναν πρόσφατα κάποιες προσλήψεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και επίσης, επειδή ακριβώς όπως είπα πριν, στόχος είναι η εξέλιξη, για μας είναι πολύ σημαντικό στοίχημα η ανάπτυξη ενός μιας καινούργιας υπηρεσίας, της υπηρεσίας σωματικής αποτοξίνωσης, η οποία ελπίζουμε ότι θα ενταχθεί, ελπίζουμε ότι αυτό θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα τέτοιο κέντρο, είναι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Ιαννός, και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο και να δώσουμε δυνατότητες περισσότερους ανθρώπους να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες μας. Μέσα αυτά τα χρόνια, για να μείνω μόνο στις δυσκολίες, έχουμε αναπτύξει και μια σειρά από υπηρεσίες που δεν αφορούν τις παράνομες ουσίες. Έτσι, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από το τζόγο, έχουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και λειτουργήσε για 2 χρόνια που δυστυχώς λόγω διακοπής χρηματοδότησης σταμάτησε να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε και το ψυχοδιαγνωστικό κέντρο, το οποίο αφορούσε ανθρώπους με διπλή διάγνωση, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα και χρήση ναρκωτικών αλλά και ψυχιατρικής συνοσηρότητας. Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι διακόπηκε η χρηματοδότηση, καταφέραμε έναν τρόπο με εθελοντές, με τα δικά μας μέσα τέλος πάντων, να συντηρήσουμε, να κρατήσουμε ως ένα βαθμό φυσικά, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει ηρωικά αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με μέθοδο, να κρατήσουμε και αυτό το πληθυσμό. Και μιλώντας γι' αυτό, μια ακόμη σημαντική δράση, η οποία σχετίζεται και με τη σημερινή παρουσίαση, είναι η ύπαρξη εδώ και κάποια χρόνια του μεταβατικού σχολείου, το οποίο ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη του ΚΕΘΕΑ και έχουν αποκλειστεί, φύγει, εγκαταλείψει το σχολείο, να ξαναμπούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που υπάρχει και σε άλλες πόλεις του ΚΕΘΕΑ, με τη διαφορά που εδώ λειτουργεί, σε άλλες πόλεις που βρίσκεται το ΚΕΘΕΑ, συγγνώμη, με τη διαφορά ότι εδώ το λειτουργούμε εθελοντές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να σε πάω αμέσως μετά, μόλις ολοκλήρωνες. Είπες κάποια πράγματα. Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα, αρκετές λειτουργίες στο ΚΕΘΕΑ και όπως είπα, γίνεται ένα εξαιρετικό έργο και εθελοντικά. Πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει να συνεισφέρει και εκείνος έτσι και έχει τη θέληση να βοηθήσει, αν μπορεί να κάνει κάτι, και γενικώς πώς μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι με το αλκοόλ, είτε με τον τζόγο, να απευθυνθεί σε εσάς για να πάρει? Καταρχήν, νομίζω ότι το πρώτο, μάλλον αυτό που ανέφερες τελευταίο, είναι και το πιο σημαντικό. Κανείς μπορεί να απευθυνθεί στο συμβουλευτικό σταθμό στα Γιάννα, που είναι το πρώτο σημείο επαφής. Το τηλέφωνο είναι το 2651-064-077. Εκεί θα γίνει κάποιο ραντεβού και θα τον κατευθύνουν ή θα την κατευθύνουν ανάλογα με την αξιολόγηση που θα γίνει της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Οποιοσδήποτε τώρα θα ήθελε να συνεισφέρει και με όποιον τρόπο θα μπορούσε να συνεισφέρει εθελοντικά, αν και κάνουμε συχνά ανακοινώσεις και μέσω της σελίδας του Πανεπιστημίου, αλλά και μέσω του Facebook για την αναζητούμε εθελοντές για συγκεκριμένες δράσεις. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί και θέλει να συνεισφέρει, μπορεί να στείλει το βιογραφικό του και να έρθει σε επαφή με την κεντρική υπηρεσία, που είναι το τηλέφωνο 2651-077-010, και να στείλει το βιογραφικό του στο info@kethea.epiru, αυτό είναι epiru.gr. Τέλεια. Νομίζω είναι απαραίτητα αυτά, γιατί κακά τα ψέματα η επιπλέον βοήθεια πάντα χρειάζεται, όπως μας είπες και εσύ.
Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σε κουράζω περαιτέρω, συγγνώμη, γιατί έχουμε και τη βιβλιοπαρουσίαση. Έτσι έλεγε η ώρα. Να θυμίσω, 6:30, σχολείο και χρήση ναρκωτικών του Παναγιώτη Κουτρουβίδη, τις εκδόσεις Φίλντιση. Είσοδος είναι ελεύθερη, να το πω και αυτό, να το τονίσω. Οπότε, όπως λέω, δικαιολογία μηδέν, φίλες και φίλοι, για να μην μάθουμε ακόμα περισσότερα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η διοργάνωση είναι και του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα, που ήσουν μαζί μας και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ή μακάρι στο μέλλον να μην μας απασχολεί. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ναι, το θέμα το να εξαντληθεί κάτι τέτοιο δεν μοιάζει να είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε κάθε στιγμή να κάνουμε κάτι. Σωστά. Σωστά και σαφέστατα να μην αδιαφορούμε. Είναι, νομίζω, η αδιαφορία ό,τι χειρότερο σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν έχουμε κάποιον γνωστό μας που μπορεί να βοηθήσει και εκείνος, καλό είναι να πάμε και οι δύο να βοηθήσουμε. Νομίζω λείπει ο εθελοντισμός στην Ελλάδα. Να κλείσω λίγο με ένα από τα ευρήματα του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο ταιριάζει πολύ με αυτό που ανέφερες πριν. Και στο οποίο ο Παναγιώτης Κουτρουβίδης λίγο πολύ βλέπει πως αυτό που πραγματικά και σε μεγάλο βαθμό οδήγησε ανθρώπους στη χρήση ήταν ουσιαστικά η αδιαφορία απέναντι στο πρόβλημα. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές ενδείξεις, υπήρχαν πράγματα τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο φώναζαν ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό που το σχολικό περιβάλλον, η οικογένεια, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι, αυτό που κάνανε ήταν να μεταδίδουν, να μεταφέρουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο. Mm. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο. Όταν ανέλαβαν λοιπόν όλοι αυτοί τις ευθύνες τους, ερχόμενοι και μπαίνοντας στη θεραπευτική διαδικασία, το πράγμα άλλαξε εντελώς. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί νομίζω όλοι μας πρέπει να βρεθούμε σε 6:30 και να μάθουμε ακόμα περισσότερα εκεί. Και γιατί έχουν λυθεί και απορίες, γιατί φαντάζομαι διάλογος θα ακολουθήσει. Σαφώς. Και πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, Κώστας Μάντζος, κοινωνικός ανθρωπολόγος και υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος. Εγώ θα πω στο επανειδήν, γιατί νομίζω θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στο μεταξύ μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ και ευχαρίστως να τα ξαναπούμε.